ένα ολόκληρο εδώ. Παίρνουμε δεξιά, μέχρι το πρώτο και όλοι μετά, κοιτάξτε. Πάμε δεξιά. Επιστροφή. Επιστροφή. Πρόβλημα με τα χέρια. Πάμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ζαντιώτης Γιώργος, είμαι κηθήριος. Ασχολούμαι 30 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες και από την Τετάρτη στις 28 Αυγούστου μέχρι και αύριο Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου κάνουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας, για πρώτη φορά εδώ στα Κύθυρα, ένα πολύ ωραίο tour and training πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας. Τι είναι αυτό το tour and training? Είναι προπονήσεις στα ομορφότερα σημεία του νησιού, συνδυάζοντας τις προπονήσεις με τον τουρισμό. Tour and Training 2013. Εκλεκτοί δάσκαλοι από το εξωτερικό και από τη χώρα μας είναι εδώ και παρέδωσαν μαθήματα σε διάφορα συστήματα πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας σε κοντά 100 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Να τους αναφέρω και να τους χειροκροτήσουμε αυτούς τους σημαντικούς δασκάλους.
Είναι ο Μπέρτραν Αμουσού από τη Γαλλία, 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Ζιου Ζίτσου. Μπέρτραν. Ήταν ο Γιώργος Σουτζάνος, παγκόσμιος πρωταθλητής του καράτε. Πριν από λίγες ώρες έπρεπε να φύγει ευρωπαϊκός. Πανευρωπαϊκός πρωταθλητής στο grappling γκί και ενώ γκί ο Ντέιβιτ Δημόπουλος. Ντέιβιτ. Πολλάς καλός μου, ο άνθρωπος που με αυτόν ξεκίνησε τις πολεμικές τέχνες, ο Χαράλαμπος Αργυρίου, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στα κάτα, με άλλα χέρια και με όπλα. Επίσης κοντά μας είχαμε ομοσπονδιακούς προπονητές, όπως τον Κώστα τον Κουβούση, που επίσης και αυτός έφυγε το πρωί με το βαπόρι, είναι ομοσπονδιακός προπονητής του καράτε και ο αρχιτέκτονας των ελληνικών επιτυχιών του καράτε. Είναι ο Γιάννης Οφελούρης, ομοσπονδιακός προπονητής του Ζιου Ζίτσου και σημαντικός παραγόντας του Παγκοσμίου Αθλήματος. Γιάννης, είπε στο χέρι σας εδώ. Ο Μιλών, αυτός που κατάει το μικρόφωνο, ομοσπονδιακός προπονητής του Ζιου Ζίτσου. Έχουμε επίσης κοντά μας τον Μανολάκο τον Ηλία, ο οποίος είναι εκπαιδευτής, επίσης προπονητής σε εθνικές ομάδες. Ο Κωνσταντίνος Οδούντας, διεθνής διευθυντής στο Ζιου Ζίτσου και εκπαιδευτής στο Στάδιο Ελλήνης και Φιλίας. Ο Αλέξανδρος ο Σοφός, εκπαιδευτής και διαιτητής από τη Ρόδο. Την Κρυσταλάκη Αγγελική έχουμε, η οποία είναι εκπαιδευτήρα καράτε στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Αγγελική, που είσαι, δεν σε βλέπω. Επίσης ήταν ο κύριος Μαρκάκης, έφυγε πριν χτες. Ο πονητής του τζούντο μας βοήθησε με την εσωτερικότητα αυτής της τέχνης. Νομίζω ότι είπα όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές φίλων και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ζιου Ζίτσου. Σημαντικός παράγοντας σε όλο αυτό το οργανωτικό ήταν και ο Σύλλογος της Αγίας Πελαγίας και ο πρόεδρος ο Γιώργος Οπαρίς, τον οποίο ευχαριστώ για τους. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τις λιμενικές αρχές, τον Λιμενάκη, τον κύριο Προβατάρη, για τη διάθεση του μόλι για να μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις και αυτή είναι εδώ την ωραία επίδειξη. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τα 20 ξενοδοχεία που μας βοήθησαν για να φιλοξενήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, τα εστιατόρια και όλα τα καταστήματα της Αγίας Πελαγίας που βοήθησαν με τον καλύτερο, πραγματικά καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι μειώσαμε το κόστος συμμετοχής αυτού του σεμιναρίου. Επίσης ο Κώστας Ανδρώνικος μας βοήθησε. Δείξει παρακαλώ τους αθλητές του Λευκαρού. Πάρτε παράταξη όλοι γρήγορα, οι μεγάλοι. Προς τα πίσω και κοιτάμε προς τον κόσμο μπροστά, παρακαλώ. Σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας θέλει δύο λόγια να πει ο Γιάννης Οφελούρης. Φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους σας. Ο Γιώργος είπε για όλους μας, δεν είπε για τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω τους χειροτισμούς του δάσκαλος που οδηγεί τις ελληνικές ομάδες στο fighting στο αγωνιστικό σύστημα και όλο το εξωτερικό. Χθες έκανα μια κουβέντα με τον Γιώργο και είπαμε ότι αυτό το κάμπ που έγινε τώρα εδώ αυτές τις ημέρες, αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε από το πρώην και έπειτα, να το κάνουμε θεσμό ξεκινώντας από όλη την νότια Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, Λακωνία, να φτάσουμε στη γειτονική Νεάπολη και να καταλήξουμε εδώ ένα τρίμερο. Εύχομαι Γιώργο αυτή η πρόταση που έκανες να γίνει πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο να κουράσω, πρέπει να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Ευχαριστούμε όλους σας, όλο το νησί πάρα πολύ για την πολύ καλή φιλοξενία και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες για τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Τεφελούρη, για τα καλά του λόγια. Επίσης, θα ήθελα τον κύριο Προβατάρη, κάποιον εκπρόσωπο από τις λιμενικές αρχές, για ένα αναμνηστικό και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη διάθεση του μόλου για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ωραία ζεστή εκδήλωση. Αυτό
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε καλά. Ωραία, με κοιτά λόγια, ας δούμε λίγο έργα τώρα. Κάποιος να κάνει στο μικρόφωνο μου. Έχουμε μια ομάδα εδώ από τον Λεύκαρο. Τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν βασικές ασκήσεις. Είναι όλη η αποστάση όπως βλέπετε, για να έχουμε μια καλή βάση, μια καλή ισορροπία. Θα κάνουν βροχές. Έτσι ξεκινάνε τα παιδιά οι αρχάριοι, όταν ξεκινάνε καράτε. Στην ομάδα βλέπουμε μικρά παιδιά, δεύτερο γραμμή ειδικά που είναι 4-5 ετών. Και επίσης βλέπουμε τους μεγάλους αθλητές που κάνουν να ζουν η προπόνηση. Το καράτι και στο ζιουζίτσου έχουμε τις ζώνες. Είναι οι Ιαπωνέζικο στυλ και το καράτι και το ζιουζίτσου. Και ξεκινάνε όλοι οι αθλητές με τις ζώνες. Οι τεχνικές αυτές είναι για τους μεγάλους και αργότερα για τους μεγάλους ακριβώς είναι οι τεχνικές. Αυτές είναι οι ρήψεις, οι συγγραφίσεις, οι εξαρχρώσεις αργότερα και όλα αυτά τα πράγματα. Οι αλλαγές στο έδαφος, κάτω. Δεν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί κανένα παιδί. Εδώ γιατί όλα τα παιδιά έχουν μάθει να κάνουν σωστές πτώσεις, σωστές ρήψεις και εδώ οι μεγάλοι τα προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά. Εκπαιδεύουμε τους μικρούς και το σχολικό απόγευμα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ο Γιώργος Αγκούς είπε πρώτο μέρος. Το ζιουζίτσου σε τρία μέρη. Είναι το πρώτο μέρος που έχει κλωτσιές βοθιές όπως είναι το καράτε. Είναι μυθή πολεμική τέχνη το ζιουζίτσου. Είναι το καράτε και το τζούντο μαζί. Όλα τα παιδιά όταν κάνουν τις επιθέσεις στο πρώτο μέρος, κλωτσιές βοθιές αυτοάμυνες, μετά περνάνε στο δεύτερο μέρος που είναι η ρήψη, όπως είναι το τζούντο. Οι ανατροπές. Μία καλή ανατροπή βαθμολογείται με δύο σημεία. Μία μέτρια ανατροπή με ένα σημείο. Και μετά παλεύουμε στο έδαφος κάτω. Σκοπός είναι να κρατήσουμε με την πλάτη κάτω τον αντίπαλο γύρω στα 15 δευτερόλεπτα ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον αντίπαλο όμως να εγκαταλείψει. Να παραδοθεί δηλαδή. Προσπαθεί να οδηγήσει ένα άλλο σε εγκατάλειψη. Υπάρχουν τεχνικές, στρατιωτικές, άμυνες πάνω στην τεχνική, αντιτεχνικές πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Προσπαθούν να προφυλάξουν τις μεγάλες αρθρώσεις, το γόνατό τους, τις ομοπλάτες τους, το λαιμό τους κατά βάση. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ευθυμισία. Ωραία. Και πολύ καλή στρατηγική. Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας γκράπινγκ. Με την ευνοή και ετοιμασία. Ενώ στο Brazilian Jiu-Jitsu φοράνε σκόρμες. Καταστρέφει την ομοπλάτη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί ένας αθλητής. Ο σκοπός είναι να κάνουμε αυτοάμυνα, να αποφύγουμε το χτύπημα, να ανατρέψουμε τον αντίπαλο και να τον πάμε στο έδαφος και να τον θέσουμε εκτός μάχης. Είναι πάρα πολύ δύσκολες τεχνικές. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. Και τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται για να παίξουν μετά ελεύθερο αγώνα. Το ζιουζίτσου είναι αναγνωρισμένη ομοσπονδία από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει παγκόσμια ομοσπονδία και είναι και... Πολύ
πολύ υψηλή υπέροχη τεχνική. Μπράβο, παιδιά. Κάτα, Μπάβη, μην αργήσετε παρακαλώ, να μην διακόψω. Κάτα στα Ιαπωνέζικα σημαίνει άμυνα και επίθεση εναντίον φανταστικών αντιπάλων. Για να εφαρμοστεί ένα κάτα χρειάζεται πάρα πολύ καλή αυτοσυγκέντρωση, δύναμη, ταχύτητα και ακρίβεια. Πάρα πολλές φορές στο κοινό καράτε, στα κάτα και στο υπόρ κούμιτε. Το κάτα αυτό που μας έδειξε, το όνομά του είναι το κάτα πούμα. Είχε μέσα θύμιση κυνής από άγριο ζώο. Τα... Όλα τα παιδιά αυτά έχουν πάρει πάρα πολλές διακρίσεις. Είναι πάντα τα τελευταία χρόνια που ήταν χτες στο ζύζι του στο παραλίγιο μετάθλημα. Και επίσης είναι και πολλά πάρα πολλές διακρίσεις, τρίτες, δεύτερες, πρώτες θέσεις στο παγκόσμιο πρωταθλήματα του ζύζι του. Όπως βλέπετε τα πράγματα σκληραίνουν, γι' αυτό ξεκινήσαμε από την αρχή με βήματα, όπως είδατε, από στάση, με αποκρούσεις, με τεχνικές, σιγά σιγά περάσαμε στο dual system που ήταν συνεννοημένες οι ρήψεις και τώρα περάμε στο ελεύθερο. Και μετράμε όλοι μαζί, ένα, δύο, τρία. Εδώ αν κρατήσουμε τον αντίπαλο ακίνητο στο έδαφος με την πλάτη, 15 δευτερόλεπτα και βρίσκουμε δύο σημεία. Όταν ένας αθλητής πάρει πολύ καθαρό σημείο στο πρώτο μέρος, μία κλωτσιά ή μία γροθιά, η πόν δηλαδή, που είναι πολύ καθαρός πόντος, στο δεύτερο μέρος μία καλή ρήψη, στο τρίτο μέρος σταματάει και ο αγώνας, γιατί αποδεικνύει ότι είναι ένας ικανός αθλητής. Διαφορετικά ο αγώνας τελειώνει στο τέλος του χρόνου, που είναι 3 λεπτά ο καθαρός αγώνας, με τη διαφορά σημείων. Hey!
Φοβαρή υπερβολικότητα του Λεφκαρού, του δύο αθλητές, του Λαφεράνος και Ζιγούρας. Είναι καλό να αναφέρουμε και δύο λόγια για τα παιδιά. Ο Ζαφεράνος μόλις τελείωσε πριν από ένα μήνα τη σχολή προπονητών και από τώρα και έπειτα είναι ένας πτυχιούχος προπονητός από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο Ζιγούρας αθλητής, ένας ενταξιωμένος αθλητής, ο Ζιγούρας, είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο στην Καλαμάτα, στην Ελλάδα Πολιτικό Μηχανικό. Είναι δύο αξιόλογα παιδιά. Αρκεί να με συμβουλεύουν τα παιδιά μου. Τα παιδιά και τα δύο αυτά έχουν πάρα πολλές διακρίσεις. Έχουν πάρει, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, στη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο ντουο σύστημα, αυτό που κάνουν τώρα. Και άλλοι αθλητές, αλλά τα δύο παιδιά τα συγκεκριμένα. Υψηλού υπέρου τεχνικές. Ο κύριος Αντιώτης γελάει, είναι υπερήφανος πολύ. Είναι υπόν, σε έναν αγώνα τζούντο, εδώ τελειώνει αγώνας. Και πάρα πολύ καθαρές τεχνικές. Πολύ υψηλό επίπεδο. Εδώ χρειάζεται να συμμετέχουν και τα τρία πράγματα που έχει ο άνθρωπος, το σώμα του, το πνεύμα του και η ψυχή του. Καλή ισορροπία το σίδερο από κάτω. Δεν πειραζόμαστε, θα προσπαθήσει, ξαναπροσπαθήσει. Δεν πειράζει, βέβαια. Άλλη μια προσπάθεια, Μπάμπη. Αυτή η προσπάθεια τελευταία. Πάμε, καλή επιτυχία, Μπάμπη. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Μπάμπη. Μπάμπη, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε η επιμονή. Ah!
Πήραν training martial arts στα Κύθυρα, είναι γεγονός. Η φιλοδοξία μας είναι να γίνει θεσμός και να το κάνουμε κάθε καλοκαίρι στο τέλος του Αυγούστου, με περισσότερες ομοσπονδίες, με περισσότερους δασκάλους, με προσκεκλημένους αθλητές και από το εξωτερικό. Έλα. Και έτσι να μπορούμε να συνδυάζουμε τις προπονήσεις στο άθλημα, στην πολεμική τέχνη και στην αυτοάμυνα που αγαπάμε, με τον τουρισμό. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα, γιατί όπως είδατε οι πολεμικές τέχνες είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ επίπονο και χρειάζεται ο άνθρωπος, η προσωπικότητα του, το καθενός και την χαλάρωση και την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση και τον τουρισμό. Με αυτόν τον τρόπο το επιτυχάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, τους δασκάλους από το εξωτερικό, από την Ελλάδα που ήταν εδώ και βοηθήσαμε στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τα συμμετέχοντες που είναι πάνω απ' όλα φίλοι, και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το νησί που αγαπάω και που κατάγομαι. Όλες αυτές τις μέρες τους έτρεχα το πρωί και το βράδυ με πολύ έντονο ρυθμό και με γρήγορες ταχύτητες να προλάβω να δίνω περισσότερα πράγματα. Γινόταν και τους κούρασα λίγα, ξέρω τόσο μόνο για αυτά, αλλά νομίζω ότι κρατήσα τις καλύτερες εντυπώσεις για το νησί. Να ευχαριστήσω τις τοπικές αρχές, το Σύλλογο της Αγίας Πελαγίας που βοήθησε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα όλα της Αγίας Πελαγίας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε όλο αυτό το project. Θέλω να ξέρετε ότι του χρόνου, πρώτα ο Θεός το ξανακάνουμε αυτό, θα μπορούν και τα μικρά παιδιά, αυτά που βλέπω όλα εδώ μπροστά μας, αλλά και πολύ περισσότερο, να συμμετέχουν σαν νέο εισερχόμενοι με δασκάλους σε ειδικά προγράμματα αυτοάμυνας, αλλά και εσείς οι ενήλικες και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, υπάρχουν προγράμματα για όλους όπου μπορούμε να συμμετέχουμε και να κάνουμε κινησιοθεραπεία, να μαθαίνουμε τεχνικές αυτοάμυνας και να εκτονωνόμαστε και να νιώθουμε όλη αυτή την ευεξία από τις πολεμικές τέχνες. Σας ευχαριστώ και πάλι από τα βάθη της καρδιάς που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Να ευχαριστήσω επίσης τους γονείς μου, την αδελφή μου και όλη την ομάδα που βοήθησε για να αποφευθεί αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Παρακαλώ πολύ όλοι οι αθλητές και οι δάσκαλοι, περάστε για ένα τελευταίο χαιρετισμό. Πολλές πολεμικές τέχνες είναι παρεξηγημένες. Θέλω να ξέρετε, και το είδατε εδώ αυτό, ότι έχουν οι πολεμικές τέχνες εν τέλει έντονη και πολύ μεγάλη εκπαιδευτική αξία. Φτιάχνουν χαρακτήρες, φτιάχνουν προσωπικότητες, μαθαίνουν τα παιδιά να λειτουργούν μέσα στις ομάδες, να συγκεντρώνονται, να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα δυνατό χαιρετισμό. Ως! Σας ευχαριστώ, κύριε Βότος, όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω λίγο για το πρόγραμμα, το σημερινό και το αυριανό. Μετά το δείπνο θα πάμε στο αστικό να διασκεδάσουμε λιγάκι, γιατί το χρειαζόμαστε, κουραστήκαμε πολύ όπως είδατε. Αύριο θα έχουμε μία επίσης πρωινή προπόνηση 10.30 με 12 ή εδώ στο Μόλιο ή στον υπαίθριο χώρο του Ταρταρούκα. Έτσι, και στις 1 η ώρα στο Ακρογιάλι, στο εστιατόριο της Αγίας Πελαγίας, θα γίνει η τελετή λήξης του Gyobukan Tour and Training Martial Arts Camp. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν τα δωράκια τους, τα διπλώματά τους και τα ονομαστικά τους, τα μπλουζάκια, και σιγά σιγά με τα πλοία και με τα αεροπλάνα θα επιστρέψουμε στους προορισμούς μας και στα σπίτια μας. Ελπίζω να περάσατε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Μα ήταν η Βατικέ!